Προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ότι στην πεντάωρη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εκφράστηκαν σοβαρές ανησυχίες για την τεχνική συμφωνία Λονδίνου-Βρυξελών σχετικά με το Brexit, κατέβαλε αργά το βράδυ της Τετάρτης η Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι. Μετά τη συνεδρίαση, ουδής υπουργός παρατήθηκε. Αυτό όμως άλλαξε νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Η συλλογική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να συμφωνήσει με το προσχέδιο συμφωνίας για την αποχώρηση της χώρας. Αυτό είναι αποφασιστικό βήμα, το οποίο μας ενεργοποιεί στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας τις επόμενες ημέρες. Οι αποφάσεις δεν ελήφθησαν ελαφρά την καρδία, αλλά πιστεύω ότι είναι μια απόφαση που εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Το κείμενο του προσχεδίου συμφωνίας, 585 σελίδων, δόθηκε στη δημοσιότητα. Περιλαμβάνει τα δικαιώματα των πολιτών στη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεταβατική περίοδο που θα ισχύσει μετά το Brexit, καθώς και το ενδεχόμενο τελωνιακής ένωσης των δύο πλευρών για να ξεπεραστεί το αγκάθι των συνόρων Βόρειας Ιρλανδίας-Ιρλανδίας. Το νομικό κείμενο διασφαλίζει ότι η Ιρλανδία και η Βρετανία μπορούν να συνεχίσουν να διαθέτουν την κοινή ταξιδιωτική περιοχή και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών μας. Επόμενο σκόπελο για την Τερέζα Μέι και ίσω πιο σοβαρό είναι η μάχη στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να πείσει το δικό τη κόμμα, που εμφανίζεται εδώ και καιρό διχασμένο, του βουλευτέ του Βορειοϊρλανδικού Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματο, που στηρίζει την κυβέρνησή τη, αλλά και του βουλευτέ τη αντιπολίτευση.